Έφυγα πάνω στο βάθρο! Απολογηθούμε για την κατάσταση που γίνει στο ΖΙΚ, αλλά ήταν εκτός ελέγχου η κατάσταση. Λίγο ησυχία παρακαλώ. Μέλημα μας στο ΖΙΚ ήταν να πάτε όλοι ασφαλισμένοι να κοιτάξετε πίσω. Έφυγαμε μια χαρά σε αυτό το πρόβλημα. Τώρα με το δείπνο, καλή συνέχεια, θα δείξουμε όμως και να παίξουμε και να παίξουμε και να παίξουμε και να βάλετε φαΐ γιατί είναι αυτό το μεγάλο σειρά. Θα παίξουμε 4 λεπτά βίντεο, πάνε για φαΐ και επιστρέφουμε για το δεύτερο. Εγώ απλά να πω κάτι για μια προσπάθεια που γίνεται από κάποιους ανθρώπους που αξίζουν συγχαρητήρια. Για ένα παιδί, τον Πέτρο, που είχε ατύχημα με το αυτοκίνητό του και είναι στην εντατική και θα πρέπει να πάει στο εξωτερικό, στη Γερμανία, για να κάνει κάποια εγχείρηση που είναι πολύ σοβαρή στον εγκέφαλο. Έγινε μια προσπάθεια την προηγούμενη Πέμπτη και μαζεύτηκε ένα αξιοσέβαστο ποσό, αλλά αυτό βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό, ο καθένας δίνει ό,τι θέλει, έχουμε εκεί ένα κουτί. Ο Πέτρος είναι φαντάρος και επέστρεφε στο στρατόπεδο. Και εντάξει, δεν ξέρουμε πώς έγινε το ατύχημα, έφυγε το αυτοκίνητο από τον δρόμο. Είναι πάρα πολύ σοβαρά και επειδή δεν μπορεί να γίνει κάτι στην Κύπρο, θα πάει στη Γερμανία για να εγχειριστεί και έτσι χρειάζονται κάποια χρήματα. Οπότε οτιδήποτε δώσει ο καθένας, όσα θέλετε, όσα μπορείτε, μπορείτε να βάλετε εκεί στο κουτί. Και αυτά βασικά. Να πούμε απλά ότι το σωματείο, ό,τι πράξεις θα κάνει σήμερα, θα τα βάλει όλα στο κουτί. Και να ευχαριστούμε τον Κυριακό. Τον Κυριακό Τσιφτέ που έδωκε μια μικρή εισφορά από μόνος του για την σημερινή περίπτωση. Αυτό βίντεο ρε. Μαλ, έναν περίπου ήταν στην Αϊκάου. Μα έλα καλέ του ρε. Έτσι. Μα έλα στο Μαρίνι. Έλα, τον αριθμό 13, για την χρονιά. Και πίσω θα έχετε επιμέρω τώρα το σκράφ. Θα είναι όλα μαύρο με χρυσό, εκτός που το σήμα μας το οποίο είναι λίγο χρωματιστό.
όπως ο Γιατσούλης, σας παρακαλούμε εσείς που θέλετε, μέχρι 25, για να τις παραγγείλουμε όλες μας.